ολοκληρώθηκε το έργο της δεύτερης επιτροπής, διότι η πρώτη καταγραφή όλων είχε γίνει τον Φεβρουάριο του 2019, πρώτη αιτία, 1,5-2 χρόνια πριν είχε ξεκινήσει, ολοκληρώθηκε. Έγινε η επικαλυπτική δεύτερη αυτή, όπως προβλέπετε, συντάχθηκαν οι πίνακες, παραδόθηκαν στους υπεύθυνους δικηγόρους, κατατέθηκαν στην εισαγγελία και περιμένουμε να οριστεί δικάσιμος για να γίνει, να βγει απόφαση της τιμής της με την κατάσταση των άργυρων. Πιστεύω και ότι υπήρξε μια μικρή χρονοκαθυστέρηση λόγω του κορονοϊού και της αναστολής λειτουργίας και πολλών υπηρεσιών, αλλά και λόγω λήψης προσωπικών για τον καθένα από εμάς ξεχωριστά μέτρων προσωπικής ασφάλειας. Παρ' όλα τα αυτά είμαστε σε καλό δρόμο και μέχρι τέλος του χρόνου πιστεύω να έχει οριστεί και η δικάσιμος. Εξαρτάται βέβαια από την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου πώς θα πάνε οι εξελίξεις στο θέμα του κορονοϊού. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο φθινόπωρο, μέχρι την τέλος του χρόνου, θα οριστεί για να γίνει και εκδίκαση της υπόθεσης. Βέβαια, την ανησυχία των κατοίκων τη συμμερίζομαι, το σέβομαι. Κάθε μέρα που περνά είναι και πιο δύσκολο. Σε ό,τι αφορά το μίσθωμα του ενοικίου και την παρέλθει τριετία, ανανεώθηκε και με δικές μας πρωτοβουλίες και ενέργειες που κάναμε από κοινού προς τη ΔΕΗ με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, αλλά και με τη Δημοτική Αρχή. Νομίζω είναι σε καλό δρόμο και είναι θέμα χρόνου να ολοκληρωθεί και το θέμα της μετεγκατάστασης. Υπάρχει μια ανησυχία για το κομμάτι που λέγεται έμφυα, το πληρώνω. Εσείς δεν έχετε καμία ευθύνη. Απλά ανησυχούν οι κάτοικοι, γιατί πολλές υποσχέσεις και από την προηγούμενη κυβέρνηση και από την τωρινή και ακόμη πληρώνουν έμφυα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Το γνωρίζω, το σέβομαι απόλυτα, συμμερίζομαι την ανησυχία και όπως και παλαιότερα είχαμε πει, κύριε Βακρατζά, είναι οξύμορο το σε ένα σπίτι το οποίο δεν σου δίνει τη δυνατότητα η πολιτεία να κατοικήσεις, γι' αυτό το σπίτι να καλείσαι να πληρώσεις τον έμφυα. Ήδη είναι η τρίτη χρονιά που καλούνται να καταβάλουν τον έμφυα, επειδή όμως είναι καθαρά θέμα νομοθετικής ρύθμισης από τη Βουλή, από την κυβέρνηση, εμείς θεσμικά και εγώ προσωπικά, με αναφορά την οποία είχα κάνει στον κύριο Κασαπίδη και ο κύριος Περιφερειάρχης με ενέργειές του προς την κυβέρνηση πίεσε. Πιστεύω θα πιέσουμε ακόμη περισσότερο και με τους τοπικούς βουλευτάς και τον κύριο Αντωνιάδη αλλά και την κυρία Πέρκα, διότι το πρόβλημα των αναργύρων δεν έχει να κάνει με το ποια είναι σήμερα η κυβέρνηση, ποια ήταν χθες. Ναι. Υποσχέσεις μπορεί να δόθηκαν, δεν μπορώ να γνωρίζω από ποιους. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν υποσχέθηκα, ούτε ο κύριος Κασαπίδης, δεν υποσχεθήκαμε κάτι για το οποίο δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας. Το αν κάποιοι άλλοι υποσχέθηκαν, κακώς, ή τουλάχιστον να πρέπει να προσπαθήσουν και είμαστε στη διάθεσή τους όλοι από κοινού να προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε να επιληθεί και αυτό το πρόβλημα που δεν νομίζω να είναι τόσο σοβαρό και τόσο μεγάλο για την κυβέρνηση. Για 300 κατοικίες που δεν είναι 300 κάτοικοι των αναργύρων, για 300 κτίσματα να απαλλαχούν από την καταβολή του έμφυα ή και αναδρομικά από τότε που υπέστησαν τις ζημιές τα κτίσματα όλα αυτά στην τοπική κοινότητα να τους επιστραφούν τα χρήματα τα οποία κατέβαλαν, διότι κάποιοι εξ αυτών ως νομοταγείς πολίτες και σεβόμενοι τους θεσμούς πλήρωσαν τον έμφυα τον οποίο έπρεπε, κάποιοι δεν τον κατέβαλαν περιμένοντας και πιστεύοντας ότι θα γίνει η ρύθμιση να μην καταβληθεί. Εγώ πιστεύω και αυτό το θέμα ότι πρέπει να επιληθεί και να έχει ένα αίσιο τέλος για τους κατοίκους των αναργύρων.